Μάλιστα. Φτάνουμε σιγά σιγά στο κλείσιμο και για τη σημερινή μας, την απόψινή μας, την εκπομπή. Εδώ παρέα με τον Μιχάλη Ζαμπίδη, ο οποίος ετοιμάζεται πυρετοδός για τον επόμενο μήνα, σε ένα μήνα, στην ουσία σε ένα μήνα από τώρα, 12 Μαρτίου, που θα βρεθεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το φοβερό και τρομερό Iron Challenge. Καλά να το λέω. Έτσι ακριβώς. Έτσι που είναι ο τίτλος. Και που κιόλας βλέπω εδώ πέρα ότι θα είναι και πολύ φαντασμαγορικό, γιατί θα γίνουν, λέει, συνολικά 6 αγώνες kickboxing, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Και θα διαρκέσει, λέει, περίπου 3 ώρες. Ακριβώς, θα είναι μια επαγγελματική βραδιά, όπως είναι στο Las Vegas, όπως είναι στην Ιαπωνία, που η Ελλάδα δυστυχώς δεν βλέπει συχνά. Από εκεί πέρα θα έχει πολύ δυνατά μάτς μεταξύ Ελλήνων κορυφαίων αθλητών. Και ανάμεσα κάποια show, και περίπου θα κρατήσει 3 ώρες. Μιχάλη, ποιος επιλέγει το που θα γίνει? Από περίεργα τώρα το ρωτάω, ξέρεις, αυτό το τουρνουά. Δηλαδή, ναι. Ποιος επέλεξε την Ελλάδα? Όχι, δεν επέλεξε κάποιος. Αντίστοιχα, η διοργανώτρια χώρα αποφασίζει να πάρει το ρίσκο σε εποχές μας. Α, okay, να κάνει κάτι αντίστοιχο. Να κάνει κάτι αντίστοιχο. Γιατί είναι επαγγελματική κατάσταση, ξέρεις, δεν είναι κάτι ερασιτεχνικό. Όχι, το λέω επειδή μου είπες ότι συνήθως δεν βλέπουμε τέτοια τουρνουά στη χώρα μας, γι' αυτό σκέφτηκα ότι κάποιος αποφασίζει και το. Ναι. Είτε λόγω κόστους, είτε λόγω υποδομής. Είτε... Φαντάζομαι κυρίως το πρώτο. Λόγω κόστους, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Να πούμε λοιπόν ότι καταρχάς έχω ενημερωθεί ότι η προπόληση πηγαίνει πάρα πολύ καλά, οπότε θα σας πρότεινα να πάρετε γύρω στα εισιτήριά σας. Μπορείτε να πάρετε το πιο εύκολο για μένα τουλάχιστον, είναι τα Village Cinemas, γιατί σινεμά πηγαίνουμε νομίζω όλοι. Πολύ εύκολα από τα Village λοιπόν, και υπάρχουν και πολλά Village. Μπορείτε επίσης να πάρετε από το site showtime.villagecinemas.gr, που και αυτό έχει να κάνει με τα Village. Επίσης από τα καταστήματα Extreme Stores, αλλά και από το site του Iron Challenge. Είναι www.ironchallenge.gr. Okay, οπότε έτσι μπορείτε να πάρετε τα εισιτήριά σας για το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το ξαναλέω, σημειώστε το, για τις 12 Μαρτίου, όπου ο Μιχάλης έρθει αντιμέτωπος με τον Τούρκο παγκόσμιο πρωταθλητή. Πώς λέγεται, Άλλη. Άλλη Γκουινιάρ. Άλλη Γκουινιάρ. Αν τον λέω έτσι σωστά. Βέβαια τον καψερό τον Άλλη. Τι έχει να τραβήξει. Καλά. Ελπίζουμε τουλάχιστον, δεν το συζητώ. Μιχάλη, μπορείς να μου πεις πώς είναι η καθημερινότητά σου, αν βγάλουμε έξω τις προπονήσεις, για να καταλάβω πάνω κάτω, ρε παιδί μου, τι άτομο είσαι. Δηλαδή, πες ότι έχεις off, δεν έχεις τώρα το αυτό στις 12 Μαρτίου και είσαι χαλαρός. Πότε είναι η χαλαρή περίοδος για σένα, ο Σεπτέμβρης, ο Αύγουστος? Κοίτα, με κάποιο μαγικό τρόπο πάντα έχω να κάνω πράγματα για να τρέξω. Τώρα δεν ξέρω τι. Πες ότι μετά από αυτό είσαι off. Ναι. Οπότε έχεις, ρε παιδί μου, είσαι σε μια φάση off που δεν χρειάζεται να τρέχεις να κάνεις κάθε μέρα προπονήσεις. Κοιτάζω να κάνω πράγματα που με χαλαρώνουν. Όπως αυτό, ποια είναι? Να πάω να δω έργα, σινεμά. Μ' αρέσει πολύ ο κινηματογράφος. Τη βόλτα μου, να φύγω ένα διήμερο, να πάω σε ένα ωραίο μαγαζί να φάω, να απολαύσω κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορώ. Απλά μπορεί για το περισσότερο κόσμο, όπως μια μπάλα παγωτό. Έτσι. Ρέσει τόσο πολύ. Ένα-δύο σουβλάκια. Κάτσε, περίμενε. Να σου πω πιο άνετα, χωρίς ρολόι, χωρίς πρέπει, χωρίς την απόδοση, ξέρεις. Θα με τρελάνεις τώρα. Μου έλεγες πριν ότι όταν κάνεις τόσα χρόνια γυμναστική και προπόνηση, τέλος πάντων, ότι το σώμα πια έχει στηθεί και δεν επηρεάζεται τόσο. Δεν μπορείς να φας όντως τώρα μια μπάλα παγωτό? Δευτέρα, 6 μέρες την εβδομάδα, ακολουθώ το πρόγραμμα διατροφής μου, με ακολουθεί ο διατροφολόγος μου, όπου βλέπουμε το ποσοστό λίπους. Μπορεί να γίνεται κάτι λάθος, καταλάβεις. Δηλαδή, κάνω παραπάνω προπόνηση και να έχει ο μυϊκό σύστημα. Οπότε εκεί πέρα κάτι θα γίνει. Πάει λάθος. Ακριβώς. Οπότε κοιτάμε να βρούμε. Εκεί πρέπει να φας μια μπάλα παγωτό. Εκεί δεν πρέπει να φας μια μπάλα σίγουρα, ναι. Λίγο. Αλλά είναι και θέμα μετά τι καύσιμο έχεις, ξέρεις. Δηλαδή, πρέπει όταν εγώ π.χ. θέλω το σώμα μου να δουλέψει για μία ώρα στους 160 με 180 σφιγμούς, δεν μπορώ να φάω μπάλα παγωτό και να πιω ένα ψυχτικό με ζάχαρη. Ξέρεις. Πρέπει να φάω τον ενατάνθρακα ή όλα αυτά, τέλος πάντων. Όλα αυτά δηλαδή κλείνουν μετά από ένα μήνα. Ουσιαστικά το αποτέλεσμα του αγώνα το κερδίζεις στην προετοιμασία και όχι τη μέρα του αγώνα. Κατάλαβα. Οπότε σίγουρα το πρόγραμμα της διατροφής, συγγυρνά το διακόπτη και λέω τώρα διατροφή. Αλλά την Κυριακή όμως έχω μια πολύ όμορφη μέρα όπου μπορώ να φάω και ελεύθερο γεύμα, φαγητού και γλυκού. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μόλις περάσει όλη αυτή η διαδικασία, η επόμενη εβδομάδα, ας πούμε, που έχω το relax μου, κοιτάζω να είμαι Κυριακή. Σαν φυσιολογικός. Ναι, για μία εβδομάδα είναι αυτό δώρο στον εαυτό σου? Μόλις δηλαδή μετά τις 12 Μαρτίου θα έχεις μία εβδομάδα off? Συγκεκριμένα δεν την έχω, διότι ένα μήνα μετά 99% παίζουμε στη Ρωσία. Θα αντιμετωπίσω ένα Βούλγαρο πρωταθλητή, ένα Ρώσο. Ναι, στη Ρωσία. Οπότε... Στη Ρωσία? Ναι. Έτσι το είπα, αλήθεια, μάλιστα. Οπότε νομίζω ότι δεν την έχω. Πότε θα είναι αυτό? Μετά τη Ρωσία. Μια εβδομάδα. Γιατί μετά από 50 μέρες έχω για Αυστραλία. Όμως σίγουρα σε αυτό μου φαίνεται και μια ισορροπία, γιατί απολαμβάνω πολύ περισσότερο κάποια πράγματα. Δηλαδή
π.χ. το να κάτσω σπίτι μου, απλά να κάτσω σπίτι, είναι σαν να πηγαίνω διακοπές κάπου πολύ μακριά. Κατάλαβα τι λες. Η βάση σου είναι εδώ στην Αθήνα. Η βάση μου είναι εδώ στην Αθήνα. Κανονικά. Ναι. Δεν έχεις δηλαδή κάπου αλλού να πεις ότι μένω, ξέρω εγώ, π.χ. και στο εξωτερικό ή κάπου. Όχι, εδώ, όχι, εδώ, εδώ. Όταν έχεις χρόνο, εδώ, δηλαδή. Την ομάδα μου, εδώ έχω τα πάντα. Και κάτι είπες για ένα γυμναστήριο που μου έλεγες πριν ότι. Στους τελευταίους 8-9 μήνες έχω ανοίξει το Ζαμπίτης Club στη Λιφάδα, όπου είναι ένα. Αυτό ήθελα να κάνω πάντα και θα το πω έτσι. Ένα κυριλέ Underground Fight Club υψηλής αισθητικής. Underground Fight Club, τρελαίνομαι. Ακριβώς. Και το οποίο, δεν ξέρω, το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ ο κόσμος. Και ο κόσμος όχι που θέλει να κάνει ποταλισμό, απλά που έρχεται να πατήσει πίνα αποσυμπίεσης, να μάθει αυτοάμυνα, να δυνατήσει κτλ. Κτλ. Είσαι εκεί, έτσι, δηλαδή όσοι γραφτούν σε βλέπουν όταν βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Ακριβώς. Και τους κάνω και προπονήσεις τα λοιπά. Έχω επίσης πολύ καλούς συνεργάτες. Και γενικότερα πάει πολύ καλά και εκείνη και η βάση μου. Δηλαδή κάνω προπονήσεις, είναι το εργαστήριό μου. Κατάλαβες. Και έχω βάλει όλη μου την αγάπη και είναι full εξοπλισμένο ουσιαστικά. Να υποψιαστώ ότι μπορεί να ανοίξουν και άλλα στο μέλλον. Θα ήθελε να το κάνει αυτό, έτσι. Ναι, μέσα στο 2011 έχω στόχο να ανοίξω στην Αγία Παρασκευή Ειδικής Πλακεντίας, κάπου εκεί πέρα το επόμενο. Μου το ζητάνε πάρα πολύ, έχω πάρα πολύ κόσμο εκεί. Και ουσιαστικά είναι στόχος μου, γιατί μέσα από αυτό υπάρχει μια πολύ ωραία προσφορά προς τον κόσμο, γιατί γυμνάζεται και τα παιδιά που ουσιαστικά θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό και να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο, μπορώ να σου το προσφέρω και από τις επαφές μου και την τεχνογνωσία που έχω και όλα τα σχετικά. Πολύ πολύ καλό, πολύ πολύ καλό. Τι να πω, να σου ευχηθώ πραγματικά τα καλύτερα που νομίζω ότι τα έχεις. Έτσι, να έχεις την υγεία σου εννοείται πάνω απ' όλα, γιατί από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Σίγουρα. Πολύ καλή επιτυχία στις 12 Μαρτίου. Πραγματικά να ασκήσει στο Iron Challenge. Θυμάστε για τα εστία. Σας είπα το λέω πολύ γρήγορα ξανά. Village Cinema, showtimevillagecinema.gr, στα Extreme Store, στα καταστήματα, αλλά και στο site του Iron Challenge για τις 12 Μαρτίου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Να έχεις την υγεία σου και ό,τι επιθυμείς σου έρχεται πραγματικά απλόχερα. Και να είσαι πάντα έτσι χαμογελαστός. Thank you very much. Να είσαι καλά, Μιχαλή μου. Αύριο, πρώτα Θεός, θα είμαστε και πάλι εδώ. Λίγα λεπτά μετά τις 5 στο απογευματινό μας. Okay, με πολύ πολύ Kinder Bueno. Ό,τι και να κάνετε για τη συνέχεια, να το κάνετε και να περάσετε τέλεια. Φιλάκια πολλά.